λίγο πριν να επιβιβαστούν στο ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ για να επισκεφθούν τη Φλόριντα, ο Τραμπ και η Μελάνια μίλησαν στις κάμερες. Ωστόσο, ο Τραμπ έκανε και πάλι την καλή πράξη του, αφήνοντας τη Μελάνια να βρέχεται και κρατώντας την ομπρέλα που κρατούσε για τον εαυτό του. Οι χρήστες του Twitter έσπευσαν να σχολιάσουν πως η κίνηση αυτή του Τραμπ έδειξε πως δεν είναι καθόλου υπότης και τα αρνητικά σχόλια έπεσαν βροχή. Φυσικά, θα καταστραφεί η κόμωσή του. Ο πρόεδρος Τραμπ αφήνει τη Μελάνια στη βροχή χωρίς ομπρέλα, έγραψε ένας χρήστης. Κάποιος άλλος πρόσθεσε: ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μοιράστηκε την ομπρέλα του με τη Μελάνια. Ξανά αφήνει την πρώτη κυρία να στέκεται στη βροχή όσο αυτός μιλάει στις κάμερες. Ένας ακόμη ανέφερε: ο Τραμπ προστατεύει μόνο τον εαυτό του με την ομπρέλα. Τα μαλλιά του είναι το πιο σημαντικό πράγμα σήμερα και κάθε μέρα. Ενώ κάποιος άλλος έγραψε: είναι ανίκανος για τους πιο απλούς κανόνες ευγενίας. Φυσικά, ορισμένοι υποστηρικτές του Τραμπ εξέφρασαν μια διαφορετική άποψη για το τι συνέβη. Τον συνεχάρηκαν γιατί κράτησε ο ίδιος την ομπρέλα αντί να την κρατήσει κάποιος ναύτης, όπως στην περίπτωση του Ομπάμα. Πού είναι ο ναύτης για να κρατήσει την ομπρέλα όπως τον Ομπάμα? Ναι, ακριβώς. Ο Τραμπ στηρίζει το ναυτικό και δεν τους κακοποιεί με τέτοια καθήκοντα, έγραψε κάποιος. Κάποιοι άλλοι βέβαια ανέτρεξαν στις εποχές Ομπάμα, ο οποίος πάντα φρόντιζε να καλύπτει τους άλλους όταν ήταν ο μόνος με ομπρέλα.